Αυτό το vlog ξεκινάει από Μύτικα. Ο Μύτικας όταν δεν είναι high season. Έφυγαν οι παρέα οι γονείς μου και ήρθε η καλύτερη παρέα. Βραδιά καραόκε. Μια κούκλα πλάι μου. Αλλαγή outfit γιατί έρχομαι στη γιαγιά μου. Γεια σου γιαγιά. Έλα καλώς την άτη superstar. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog. Αν αναγνωρίζετε το background, καταλαβαίνετε ότι αυτό το vlog ξεκινάει από Μύτικα. Ήρθαμε για το τριήμερο, μία μίνι απόδραση. Είχα και καιρό να δω λίγο τους δικούς μου το καλοκαίρι περίπου. Οπότε τα μαζέψαμε και ήρθαμε για τρεις μέρες. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα και κάπως έτσι μας έχει ανεβάσει η διάθεση. Και θέλω να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Στο τελευταίο βίντεο, το top comment του βίντεο, γράφει το εξής. Πάντως εγώ μόνο με θετική πρόθεση θα σου πω να ευχαριστήσω το Θεό, την τύχη, το σύμπαν, όποιον θες εσύ, που αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις. Και γράφει και άλλα μετά για το φαγητό κλπ. Που ρώτησα, αλλά τέλος πάντων θέλω να σταθώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένα βίντεο στο οποίο δείχνω ψώνια, σας ρωτάω τι χαλί να διαλέξω και γενικότερα είναι ένα πολύ light βίντεο και ασχολούμαστε με πολύ light πράγματα. Το βίντεο. Θέλω να σας πω ότι αυτό το σχόλιο, παρότι η κοπέλα είμαι σίγουρη ότι το έγραψε με τέρμα καλή πρόθεση, εμένα με πείραξε αυτό το σχόλιο. Όχι γιατί το θεώρησα κακό προαίρετο, αλλά γιατί αυτή την περίοδο δεν είμαι καθόλου καλά. Για διάφορους λόγους, τους οποίους δεν μπορώ να έλεγξω. Μπορεί να φαίνομαι φαινομενικά καλά και ότι τα προβλήματά μου είναι τι χαλί θα πάρω, αλλά ειλικρινά παρασκηνιακά είμαι σκατά. Τώρα θα μου πεις κουκλίτσα μου, γιατί βγαίνεις και πες στο θέατρο του παραλόγου, καμία σχέση. Προφανώς και υπάρχουν πολλές εκφάνσεις της ζωής μας και αρνητικές και θετικές και σε περίοδους που για χύψη λόγους δεν είμαι καλά προσπαθώ να κρατιέμαι από τα πράγματα που με κάνουν να αισθάνομαι καλά. Όπως είναι για παράδειγμα το YouTube. Πραγματικά το YouTube είναι το μέσο που απολαμβάνω πιο πολύ απ' όλα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ ανοίγομαι, εδώ σας λέω διάφορα, εδώ μπορώ να αναπτύξω θέματα. Κάτι το οποίο οι άλλες πλατφόρμες δεν με βολεύουν καθόλου. Γι' αυτό και οι άλλες πλατφόρμες έτσι είναι λίγο πιο πολύ, θα έλεγα, δουλειάς. Κάπως έτσι τις βλέπω, ευτυχώς ή δυστυχώς. Και αλήθεια είναι ότι πιάνω από το σχόλιο τις κοπέλες που πραγματικά καμία σχέση, δεν θεωρώ ότι ήταν κακοπροαίρετο, δεν το λέω γι' αυτό και δεν λέω ότι δεν πρέπει κάποιος να αφήνει τέτοια σχόλια. Πραγματικά με πείραξε ψυχολογικά, γιατί ένιωσα ότι φαίνεται ότι εγώ ζω σε ένα δικό μου συννεφάκι και ενώ κάποιος άλλος μπορεί να περνάει δύσκολα, εγώ να είμαι 9 μήνας. Καμία σχέση. Πέραν του κοινωνικού προβλήματος που τρέχει γύρω μας, που πάντα με αφορά και με επηρεάζει και γενικότερα ό,τι γίνεται στον κόσμο με επηρεάζει, θεωρώ παραπάνω από ότι ένα μέσο άνθρωπο, δεν ξέρω γιατί. Υπάρχουν φυσικά και τα προσωπικά προβλήματα, τα οποία δεν με αφήνουν σε ησυχία τον τελευταίο καιρό. Οπότε έχει έρθει η κατάσταση και νιώθω ότι είναι μια περίοδος της ζωής μου που πραγματικά δεν αισθάνομαι καλά. Βλέπω τις φωτογραφίες και είναι αυτό το trend που γίνεται σε Instagram και TikTok που κάποιος χαμογελάει και ρωτάει, ήξερες ότι εκεί δεν ήμουν καλά. Κάπως έτσι αισθάνομαι. Τέλος πάντων, το θέμα μου είναι ότι προσπαθώ ειλικρινά για να μην καταρρεύσω τελείως, γιατί αν άρχιζα και έλεγα προβλήματα και μιλούσα μόνο για αυτά, θα γινόμουν ο Λιάγκας. Δεν ξέρω εγώ, ή ο Ευαγγελάτος, να μιλάω μόνο για κακά πράγματα. Για να μην πάθω αυτό λοιπόν, προσπαθώ να πιάνομαι από τα μικρά πράγματα της ζωής που μου δίνουν λίγο χαρά. Είναι το τι δέντρο θα φτιάξω φέτος και το τι χαλί θα βάλω στο σπίτι μου ένα από αυτά. Είναι. Μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ επιφανειακό, αλλά η μόνη συμβουλή που θέλω να δώσω, χωρίς να με κρίνετε και χωρίς να κρίνω κανέναν, όταν όλα πάνε στραβά, προσπάθησε να κρατηθείς από τα πολύ απλά πράγματα που σου δίνουν λίγο χαρά. Είναι ένας φίλος και ένας καφές, είναι ο σύζυγός σου και μία ταινία που θα δείτε μαζί, είναι μία αλλαγή που θα κάνεις στο σπίτι, είναι μία βόλτα που θα πας στη φύση. Αυτά. Και η ζωή έτσι είναι. Μικρές στιγμές και ειλικρινά αυτά θυμάσαι και χαίρεσαι, τα μικρά ανούσια, χαζά πράγματα. Αυτά λοιπόν προσπαθώ να κάνω κι εγώ και αυτό ήθελα να σας πω, ότι μπορεί παρασκηνιακά να συμβαίνει κάτι άλλο, αλλά πάντα το κανάλι μου το έχω για να έχω θετική ενέργεια. Ναι, θα υπάρχουν και πολύ μαύρες περίοδοι της ζωής μου, που αυτές τις περίοδους συνήθως δεν κάνω βίντεο, δεν έχω καθόλου όρεξη να κάνω βίντεο, αλλά κατά τα άλλα προσπαθώ το κανάλι μου να είναι έτσι λίγο επιφανειακό. Ναι, θα ήθελα να είναι επιφανειακό, να έχει έτσι λίγο αυτή τη χαλαρότητα, αυτή του να μη σε νοιάζει για 30 λεπτά που είναι το βίντεο, τι γίνεται στον έξω κόσμο, γιατί ειλικρινά εγώ όλη την άλλη καθημερινότητα, μια μαυρίλα.
Από το ότι ανοίγω την τηλεόραση απλά να έχω έτσι παρέα μέσα στο σπίτι κάτι να ακούω και ακούω όλα τα δράματα του σύμπαντος και καταθλίβομαι, μέχρι το ότι μπορεί να μου συμβαίνει κάτι προσωπικό και είμαι στις μαύρες μου. Όχι, παιδιά. This is a space where we are... Πώς είναι το επιφανειακό στα αγγλικά? Το Google μου γράφει ότι το επιφανειακό είναι το surface, αλλά δεν μου πάει το επιφάνειο. Αυτό είναι η επιφάνεια. Γράφει και skin deep, αλλά δεν το ξέρω σαν έκφραση. Οπότε εντάξει, we are επιφανειακοί και θέλουμε να μιλάμε για πράγματα που απλά μας κάνουν να ξεχνιόμαστε και να έτσι κουτσομπολεύουμε και να περνάμε ωραία μεταξύ μας. Το σταματάω εδώ λέγοντας ότι ειλικρινά ποτέ δεν ξέρετε τι συμβαίνει στη ζωή του καθενός, γιατί ειλικρινά ειδικά στα social βάζεις μια φωτογραφία που είναι το 1% της ζωής σου, δείχνεις ένα βίντεο που είναι το 1% της εβδομάδας σου. Καλοδεχούμενο το σχόλιο, εννοείται, δεν με πείραξε το σχόλιο αυτό καθ' αυτό, τόσο το ότι ένιωσα ότι μάλλον δείχνω ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα και ζω στο δικό μου συννεφάκι και δεν θέλω να βγάζω και αυτό προς τα έξω. Καμία σχέση, πιστέψτε. Τώρα, όπως σας είπα, είμαστε στο χωριό, ήρθαμε να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Σκοπός είναι να ακούμε μόνο τα πουλάκια που τσιρτσιρίζουν, τίποτα άλλο. Πριν όμως συμβεί αυτό, φεύγοντας από την Αθήνα, πήρα ένα δέμα από box, από Temu, το οποίο για κάποιο λόγο ήταν να έρθει 2 εβδομάδες. Γιατί τι έκανα? Έβαλα μια παραγγελία και μετά από 1-2 μέρες, κάπου εκεί, έβαλα και μια δεύτερη. Και μάλλον αυτό, γιατί την παραγγελία, παρότι ήταν 2 ξεχωριστές παραγγελίες, τις έβαλαν μαζί σε ένα δέμα, έκανε το δέμα να αρχίσει πάρα πολύ. Έκανε να έρθει 15 μέρες. Ενώ συνήθως από Temu μου έρχονται μέσα σε 5 μέρες, μια εβδομάδα max, και όχι τίποτα άλλο. Έχει πραγματάκια που ήθελα να βάλω μέσα στα θέματα από Vinted και περιμένω να στείλω τις τελευταίες παραγγελίες, γιατί θα το κλείσω για χειμώνα το Vinted. Και το περίμενα πώς και πώς να έρθει και αργούσε. Να σας ξανακουμπήσω λοιπόν εδώ και να κάνουμε unboxing την παραγγελία. Ξέρετε που σας έχω κουμπημένους. Έχω βάλει να βάζω, από πάνω έχω βάλει ένα κερί και πάνω έχω βάλει την κάμερα. Η ζωή στο χωριό εκεί με φτάνει. Δεν βρίσκω το τρίποδό μου, δεν ξέρω που το έχει κρύψει η μαμά μου. Έχω τρίποδο και φως εδώ πέρα και έκανα πόση ώρα να τα βρω. Δεν το βρίσκω. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τι πήρα. Λοιπόν, οι σακούλες που περίμενα για να στείλω τα δέματα, τις πήρα γιατί έχω ξαντλήσει όλες τις σακούλες μέσα στο σπίτι μου. Δεν έχω να στείλω, οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάρω σακούλες. Ή θα πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και θα φαινόταν ότι στέλνω το δέμα σε σακούλα σκλαβενίτη, ή θα παρήγγελνα σακούλες, τις οποίες τις πήρα πάρα πολύ οικονομικά, γιατί έψαχνα τις προσφορές. Δεν πήγα τυχαία να πάρω τις πιο ακριβές και τα σχετικά. Αλλά έχουν βολέψει πάρα πολύ. Κάνουν και τη διαδικασία του να αμπαλάρω πράγματα πολύ εύκολο, γιατί έχουν μόνο αυτοκόλλητο, δεν χρειάζεται να αμπαλάρεις με ταινία. Και πήρα και κάποια πραγματάκια για να βάλω μέσα στα δέματα, χωρίς να θέλω να προδιαθέσω κάποια ανάγκη σε κάποιον, γιατί είδα τη φίλη μου, τη Μαρία, την Style Boss, γιατί και αυτή έχει βάλει διάφορα πράγματα στο Vinted, όπως και οι περισσότεροι νομίζω όταν βγήκε, γιατί ειλικρινά είναι ένας τέλειος τρόπος να ξεφορτωθείς πράγματα από την ντουλάπα σου, να πάρουν νέα ζωή, να πάνε σε καινούργια χέρια που θα τα αξιοποιήσουν καλύτερα από σένα. Και έλεγε συγκεκριμένα η Μαρία ότι δεν το πιστεύω για αυτούς που στέλνουν δέμα στο Vinted και αγοράζουν πράγματα για να βάλουν σαν δωράκια μέσα κλπ. Συμφωνώ 100% σε αυτό που λέει. Η φιλοσοφία του Vinted είναι του να κάνεις ανακύκλωση των πραγμάτων. Δηλαδή αυτά που τα χρειάζεσαι εσύ να πάνε σε κάποια άλλα χέρια. Και με βρίσκει αυτό σύμφωνη 100%, οπότε δεν θέλω να δημιουργήσω κάποια ανάγκη ότι για να στείλεις ένα δέμα πρέπει να βάλεις και δωράκι μέσα. Όχι. Απλά επειδή εγώ, όπως σας είπα, αυτά τα χρήματα δεν θα τα κρατήσω για μένα. Θέλω να τα μαζέψω όλα και να τα δώσω σε ένα καλό σκοπό. Η λογική μου έλεγε ότι εφόσον αυτά τα χρήματα δεν θα τα πάρω για προσωπική μου χρήση, θα ήθελα έτσι το δέμα να πηγαίνει περιποιημένο και με κάτι μέσα, έτσι σαν ένα ευχαριστώ, γιατί ένιωθα ότι το ευχαριστώ δεν ήταν ότι αγοράζεις το ρούχο και έρχονται σε μένα τα λεφτά. Θεώρησα ότι το ευχαριστώ μου ήταν, ας πούμε, για την προσπάθεια αυτή που γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό. Οπότε εγώ, ναι, είμαι από αυτές που πήραν κάποια πραγματάκια για να βάλω στα τελευταία δέματα, μιας και ό,τι είχα έξτρα στο σπίτι και πραγματικά δεν χρησιμοποιούσα, το έβαζα μέσα σε δέματα. Το μόνο που δεν έβαλα ήταν πολλά καλλυντικά. Έβαλα κάποια καλλυντικά, έβαλα πολύ έτσι skincare περιποίηση και τα σχετικά, αλλά δεν ήθελα τώρα να στέλνω πράγματα τα οποία μου έχουν στείλει εταιρείες και εγώ να τα ξαναδίνω, δεν ήθελα, οπότε ήθελα να βάζω πράγματα
που έχω πάρει με δικά μου χρήματα. Οπότε, ό,τι κόσμημα είχα και δεν το είχα φορέσει, ό,τι θεωρούσα, ας πούμε, ότι πάει με το ρούχο, συνδυάζεται ή το είχα ξαναφορέσει εγώ με αυτό το κόσμημα, το έβαλα. Έβαλα decor, για να σας πω την αλήθεια. Έβαλα τύπου fairy lights που είχα πάρα πολλά στο σπίτι και δεν τα είχα ανοίξει. Έβαλα σουβέρ. Είχα έτσι set σουβέρ, τα οποία ξέρετε, ήταν από αυτά που τα έπαιρνα, τα άφηνα στην άκρη, δεν χρησιμοποιούσα ποτέ και έλεγα να, η ευκαιρία σου να ξεφορτωθείς εντός εισαγωγικών και τέτοια πράγματα και έτσι και να ευχαριστήσεις λίγο και αυτόν που ανοίγει το δέμα. Επειδή κάπου αγχώθηκα ότι θα μου τελειώσουν αυτά τα πράγματα, πήρα και κάποια άλλα. Δηλαδή πήρα τύπου scrunchies για να βάζω έτσι μέσα στα δεματάκια και πήρα και λίγα τέτοια σκουλαρίκια για τα τελευταία δέματα. Φοβούμενοι μη δεν έχω να βάλω κάτι άλλο. Πήρα έτσι τύπου τέτοιες καρδούλες και αυτά εδώ που εμένα τα λουλούδια είναι τα αγαπημένα μου. Γενικότερα πήρα ότι θα φορούσα κι εγώ για να βάζω έτσι για το ευχαριστώ μέσα. Πήρα και καρτούλες για να βάζω μέσα στο δέμα. Αυτές που διάλεξα γράφουν I hope this makes you smile. Μου άρεσαν πάρα πολύ και το θεώρησα πολύ cute σαν ιδέα και μετά πήρα και διάφορα αυτοκολλητάκια. Και να σας πω γιατί. Γιατί και εγώ όταν ανοίγω μια παραγγελία και έχει μέσα αυτοκόλλητο, τρελαίνομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν κίνηση. Οπότε έτσι πήρα πολύ φαν αυτοκόλλητα που επί της ουσίας δεν μου έχουν κοστίσει πολύ. Είναι πιο πολύ για τη χαρά που μου δίνει όλο αυτό. Και θέλω να σας πω ότι έχω πορωθεί με το να αμπαλάρω δέματα. Δεν ξέρω τι. Σας το είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Ας με πάρει κάποιος στο μαγαζί του να αμπαλάρω δέματα. Μου βγαίνει αυτό το συνέστημα όταν βάφω κάτι. Αυτό το τέρμα αγχολητικό της ξεκούρασης που είσαι συγκεντρωμένη σε αυτό και δεν σκέφτεσαι κάτι έτσι. Παιδιά, αυτό το συνέστημα μου βγάζει. Όποιος έχει κατάστημα, αλήθεια, θα αφήσω βιογραφικό να έρθω να μπαλάρω θέματα. Αυτή ήταν η μία παραγγελία που έκανε έτσι για το vintage. Μέσα σε αυτή έβαλα και αυτό εδώ το... Πώς λέγεται, δεν ξέρω. Αλλά θέλω να φτιάξω αυτή τη σοκολάτα που βλέπω όλοι στο TikTok ότι τη φτιάχνουν, αυτή από το Dubai με το φιστίκι και το καταΐφι. Όλοι λένε ότι είναι τέλεια, δεν την έχω δοκιμάσει και θέλω να τη φτιάξω. Θα τη φτιάξουμε λογικά σε κάποιο βίντεο επόμενο. Η άλλη παραγγελία μετά έχει να κάνει με κάρτες γάμου. Γιατί έχουμε μία πρόταση, δεν θα αποκαλύψω από ποιον για ποιον, αλλά γενικότερα έγινε μία πρόταση έτσι στο ευρύτερο περιβάλλον και ήθελα να κάνω ένα δωράκι στα παιδιά και βρήκα να κάνω ένα ωραίο κερί από Μαϊκόνα, νομίζω το παρήγγειλα, που είχε έτσι τη φωτογραφία του στην ημερομηνία της πρότασης κλπ. Και λέω δεν θα πάω να σκέτω κερί, κάπως πρέπει να το διανθίσω να είναι έτσι λίγο πιο wedding τη φάση. Οπότε πήρα κονκάρτες να βάλω μέσα την bride που σίγουρα θα χρησιμοποιηθούν, όπως επίσης και κονκάρτες την groom. Εδώ έχει και το groom to be, να το, πολύ ωραίο. Και εδώ έχει bride to be, να τη και η κονκάρδα bride to be. Έτσι τέτοια fun πράγματα για την καλή αρχή, γιατί έχουν τώρα γάμο να σχεδιάσουν και έτσι λίγο να δώσω ένα boost θετικότητας, τίποτα άλλο. Το κορυφαίο ήταν ότι βρήκα κάλτσες νύφη, πεθαίνω. Ω, είναι τέλειο. Και αντίστοιχα για το γαμπρό, πεθαίνω. Είναι τέλειο. Έτσι, cute μικρά πραγματάκια για να φτιάξω ένα καλάθι, να τους τα βάλω μέσα με μια ωραία κάρτα. Πήρα και αυτές εδώ ετικέτες που τις βάζεις στην βαλίτσα, αλλά γράφει Mrs. and Mr. Πολύ γαμήλιο κι αυτό, γιατί πραγματικά τι έρχεσαι σε ένα νέο ζευγάρι. Καλό ξεκίνημα στη ζωή τους και πάντα ταξίδια, παιδιά. Αυτό έρχεσαι. Και βρήκα και αυτοκόλλητο, το οποίο το κολλάς πάνω σε μπουκάλι σαμπάνια, κρασί, ό,τι θέλεις εσύ. Γιατί είχα στο νου μου έτσι να βάλω και κάποιο καλό κρασί ή σαμπάνια. Και τι γράφει η ετικέτα. Γράφει We can't wait to get drunk at your wedding. Και από κάτω με μικρά γράμματα Holy shit, you are getting married. Το θεώρησα πολύ ωραία ιδέα. Νόμιζα βέβαια ότι αγόραζα μία, αλλά έχει αρκετές εδώ πέρα. Άρα θα βάλω και σε άλλους γάμους. Και μετά, επειδή έψαχνα μία ωραία κάρτα για να τους γράψω, μπήκα να δω αν το τέμο έχει κάρτες. Παιδιά, και έπεσα σε ένα rabbit hole που δεν καταλαβαίνετε. Είχε πάρα πολλές κάρτες και οικονομικές και πιο ακριβές. Εντάξει, πήρα διάφορες. Γιατί μετά σκέφτηκα ότι α, να έχω και μια κάρτα για γενέθλια. Α, να έχω και μια κάρτα για τους γάμους κλπ. Βρήκα αυτή εδώ που γράφει Let the adventure begin. Μου άρεσε πάρα πολύ. Την πήρα 2-3 φορές αυτή. Πήρα για γενέθλια. Θα σας τις ανοίξω τώρα γιατί κοίταξα πάρα πολλές. Απλά τώρα ήρθαν λίγο στραπατζαρισμένες και νευριάζω. Αυτή εδώ που γράφει Happy Birthday. Γίνεται όλο αυτό.
Και αυτή την είχε σε πολύ καλή τιμή. Τέλος πάντων, πήρα και διάφορες άλλες, πήρα πολλές. Να ανοίξουμε μία. Ας ανοίξω και μία έτσι. Ακόμα, η κάρτα είναι το μισό δώρο. Αλλά αν δεν έχω πάει έγκαιρα για κάρτα, δεν μ' αρέσει. Οπότε καλύτερα σε αυτό το σπίτι. Και αυτή εδώ είναι πολύ ωραία. Είναι όλο glitter. Αυτό το kits των γενεθλίων που το θέλουμε. Και μέσα ανοίγει. Ούψ, τούρτα. Τέλεια. Πολύ ωραία και αυτή. Anyway, αυτά πήρα. Αυτό ήταν το μικρό μου unboxing. Και ειδικά ό,τι έχει να κάνει με γάμο, βάφτιση κλπ. Τρελαίνομαι. Με έχετε δει στο παρελθόν να φτιάχνω διάφορες χειροτεχνίες για γέννηση μωρού, για βάφτιση κλπ. Για γάμο δεν είχα κάνει κάτι. Οπότε ήθελα να σας τα δείξω και αυτά τα τζιτζιρι-μίτζιρι. Και θα το δέσω με αυτά που είπα στην αρχή. Αυτά τα πραγματάκια που είναι τελείως χαζά. Έτσι και αχρίαστα μπορεί. Ίσως να είναι ο λόγος να χαμογελάσει κάποιος μια μέρα. Αυτά. Πάμε τώρα να δράξουμε τη μέρα, την ξέρω, ή και να την αράξουμε. Πάμε για καφεδάκι. Περιμένω το Βαγγέλη να πάρει κατά το αυτοκίνητο. Γεια σου! Γεια! Πώς αισθάνεσαι που ήρθαμε στο χωριό? Ωραία! Δεν μιλάς πολύ, γιατί αρρώστησε. Είναι πουκωμένος. Πούκωσα, μπορεί να... Πούκωσε! Υγρασίες. Ο Μύτικας όταν δεν είναι high season. Δεν μπορούσε να μου τύχει καλύτερο αυτή τη στιγμή, γιατί θέλουμε ηρεμία. Από τα πριόνια. Από τα πριόνια. Κοιτάξτε τι όμορφα που είναι. Έχει πολύ ωραία μέρα. Βέβαια έχουμε και τους γονείς μου που φωνάζουν από πίσω. Χαλάνε την ηρεμία, αλλά τι όμορφα. Κυριακή σήμερα, αλλά οι ψαράδες έχουν βγει. Έχει κόσμο έτσι λίγο. Αλλά κυρίως ψάχνουμε την ηρεμία. Έφυγαν η παρέα, οι γονείς μου, και ήρθε η καλύτερη παρέα. Από Λιβαδιά και από Αθήνα. Από Μύτικα μόνο. Μύτικα μόνο. Και τώρα εδώ τους ψήνουμε να πάμε να μαζέψουμε ελιές. Είναι το καλύτερο κάρντιο. Το καλύτερο κάρντιο. Η κοπέλα έχει κάνει και Αγγλία πόσα χρόνια γι' αυτό. Να σου πω. Πώς σου φαίνεται το χωριουδάκι μας τέτοια εποχή? Δεν το αλλάζουμε τίποτα. Μπράβο. Και τι πλάνο έχεις εδώ με θέα τη θάλασσα, δεν μπορείς να καταλάβεις, αλήθεια. Δεν πιστεύω να ξεφοντάρω. Όχι, όχι, είναι και το μαλλί του, αυτό το mermaid, το πυρόξανθο, είναι φανταστικό. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Πήγατε για μπάνιο? Θα πάμε σε λίγο για να ξυπνήσω, γιατί το καφέ δεν έπεσε. Θα πάρετε και το αγόρι μου. Δεν έχει μαγιό. Θα το σχεδιάσω. Μα τρεις νοματέοι θα είναι. Λες και ποιος θα τον δει αυτό. Λες και ποιος θα σε δει. Γυρίσαμε. Ήρθα λίγο να σας δείξω και το ηλιοβασίλεμα εδώ στο Μύτικα. Γιατί τώρα το χειμώνα πέφτει σε καλή θέση απέναντι από το σπίτι. Αχ, τι ωραία που είναι. Τέλεια ώρα. Μας έκανε πολύ καλή ημέρα. Και στο Μύτικα τώρα έτσι 6 ώρα το απόγευμα συμβαίνει αυτό. Ηρεμία και χαρά. Και αυτή εδώ η θέα. Βραδιά καραόκε. Ήρθαμε για καραόκε στο κουμπάρο μας. Πού είσαι, Θανάση? Πήρε καινούριο καραόκε καλύτερο από το δικό μου. Θα πούμε ένα τοπικό τραγούδι, ντόπιο, με τον μπαμπά μου. Βλέπεις μέχρι εκεί πέρα? Όχι. Όχι, εντάξει. Όχι, δεν χάλασε. Είναι εισαγωγή. Θα έχεις καρναβάς. Πόσο γλυκιά είναι η ζωή. 2024, Θήμιος Καρογιάννης και Σία. Μα πόση πίκρα έχει γεννιέται ο άνθρωπος, θα δεις όλα να τα αντέχει. Πόσο γλυκιά είναι η ζωή, μα πόση πίκρα έχει γεννιέται ο άνθρωπος, θα δεις όλα να τα αντέχει. Δώσε! Τη σούλα αφιερωμένο που είναι μακριά, είναι στην Πάτρα, μας παράτησε σήμερα. Πού να είναι τέτοια ωραία αγάπη σου, Θανάση? Το φεγγάρι στο κρεβάτι, με
παίζει και γελάει μου. Θεέ μου πως πώς να κλείσω μάτι με μια κούκλα πλάι μου. Το παιδιάρι θελισμένο σώσε το αντικύλισε. Η βραδιά στο Μύτικα θα κλείσει κάπως έτσι. Αλλαγή outfit, γιατί έρχομαι στη γιαγιά μου και θέλει να μας βλέπει περιποιημένους κάπως. Οπότε έχει συμβεί αυτό και μας έχει τραπέζι, ε. Ναι. Το χωριουδάκι σ' αρέσει που έχει κοτούλες και τέτοια. Καλά είναι, ήσυχα. Είναι απλώς έχει λίγο δρόμο κακοτράχαλο λόγω του βιολογικού. Φτιάχνουμε, ναι, βιολογικό. Τι είπες? Το απογοητευτικό. Το απογοητευτικό. Και γίνεται χαμός στο χωριό να βλέπετε πίσω, αλλά είναι ωραία. Ναι, δε τίποτα σήμερα, δεν ευχαριστιέται. Γεια σου γιαγιά. Γεια γιαγιά. Τι? Το εθανάτο ο παππούς καλά έκανε και σήμερα τον εθμίστηκα και έκλαιγα. Γιατί μου? Λέω γιατί. Να φάω, δεν κάθομαι εγώ, δεν σκουμπάω. Δεν σου περιμένω κανένα, έτσι. Δεν αργήσαμε, ρε, γιατί δεν ερχόμαστε, 12 η ώρα να φάμε. Δύο είναι. Πού είναι, πάει το μπαμπά, ναι. Η Δώρα έχει άλλες προτεραιότητες, να ξέρεις, εγώ είμαι αγαπημένη σου εγγονή. Ξέρω. Και ο μπαμπάς, λογικά, έχει τσακωθεί με το γαμπρό σου και δεν ξέρω πού είναι. Θα έρθει, μωρέ, θα του, μπαμπά, ποιο γαμπρό λέει. Το γαμπρό του μπαμπά, γαμπρό δεν τον έχεις. Άντε εδώ το... Το παγκέ. Ναι, θα φάμε. Είναι αυτό το καλύτερο ντεκόρ. Σε τραπέζι. Κοίτα, έβαλε και λουλούδια. Γιατί τι αρέσει εσένα. Α, δεν μπορώ. Κοίτα, η γλυκούλα έκανε και ντεκόρ. Περίμενε εσένα, ναι. Μήπως πήρα από τη γιαγιά. Και τι έχει φτιάξει η γιαγιά? Κοτόπουλο με πατάτες. Το κλασικό. Είναι το καλύτερο σου φαγητό? Είναι η σπεσιαλιτέ σου? Είναι το πιο ωραίο. Η πιο ωραία είναι τώρα μετά το φαγητό που καθόμαστε στο μπαλκόνι. Βλέπουμε τη θέα. Τριγυρνάνε οι πεταλούδες. Εκεί στο βάθος κόβουν και ελιές. Είναι η εποχή. Και είναι τόσο ωραία, ήρεμα. Πώς φεύγω από τη γιαγιά μου με το μπουκέτο. Και κλασικό 50 ευρώ, δεν μ' άφηνε να φύγω άμα δεν το πάρω. Πίσω στην Αθήνα και κατευθείαν φεύγω για νύχια. Εν τω μεταξύ έχω βγάλει την Μπέμπελη. Στο χωριό είχε λίγο πιο πολύ κρύο. Θεωρείται ότι θα βγάλω με αυτή τη φόρμα όλο το vlog. Έβαλα και άγκς, δεν ξέρω τι φάση. Είμαι καλά, δεν είμαι. Αλλά έχω υδρώσει από το πρωί. Δεν πειράζει, πάμε να κάνουμε νυχάκια. Που θα είναι μάλλον και τα birthday nails μου. Έχω 1,5 μήνα. Στα γνωστά μας τα λιμέρια βλέπω αλλαγές. Τι γίνεται, Τζίντζερ? Πήγα κατευθείαν μέσα και ο Στέλιος με κάθισε για σκράμ. Μάλλον απίδησε με το μαλλί μου, δεν ξέρω τι γίνεται. Τρόμαξε και σου λέει ότι χρειάζεται τα δυνατά μέσα, τα μεγάλα. Όπως καταλαβαίνω, με βάζει και δοκιμάζω καινούργια προϊόντα και δεν πλέει και πολλά. Κάποια στιγμή θα σου πω. Κάποια στιγμή. Υπάρχουν μυστικά ανάμεσά μας που δεν μ' αρέσουν. Έκατσα και για νύχια. Τι θα κάνουμε ακόμα δεν ξέρουμε. Για μπλε σε κόβω. Ήρθαμε δύο επιλογές. Να μου κάνει ταρταρούγα που την έκανε τέλεια. Ή μπλε που έκανε και στο pedicure και μ' άρεσε, να, για να είμαι ειλικρινής. Μπλε θα καταλήξει αφού σε ξέρω. Εντάξει. Και από πίσω μου συμβαίνει αυτό. Μου βάζει όλο κάτι καινούργια προϊόντα. Το μαλλί μου μεταξένιο. Αλλά δεν λέει πια. Είναι σαν την Αργυρό Μπαρμπαρίγου που δεν λέει τα μυστικά. μου βάζει και δεν λέει τίποτα. Έκανα τα νυχάκια μου, μπλε σκούρο κάναμε, είναι πολύ ωραίο. Ήθελα κάτι σκούρο, στην αρχή έλεγα να πάω για τα αρταρούγα που είναι έτσι πολύ τάση, αλλά επειδή είχα και πεντικιούρ βαριόμουν να κάτσω πολλή ώρα. Βέβαια που είναι πολύ ωραίο ότι ο Στέλιος θα με πιάσει για μαλλί, μου έκανε πάρα πολύ ωραίο μαλλί. Παιδιά, έχει μαλακώσει τελείως, έχει γυαλίσει, έχει κλειδώσει ψαλίδα. Δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά που μου βάλε. Μου είπε ότι μου το κρατάει μυστικό, αλλά πραγματικά ήταν ένα και ένα τα προϊόντα και τα αρώματα πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι θα μου πει εν καιρό. Και είμαι πολύ happy τώρα γιατί έκανα έτσι ένα ρεκτιφιέ που δεν το περίμενα. Μετά το τρίμερο
εν αναμονή και του ταξιδίου που θα πάμε και εν αναμονή του ταξιδίου σταμάτησα να πάρω και βαλίτσες. Δεν είχαμε πολύ μεγάλες βαλίτσες. Είχαμε έτσι αυτές τις μεσαίες και λίγο μεγαλύτερες και τις, και τις cabin bags. Οπότε επειδή θα πάρουμε τέσσερις βαλίτσες, ήθελα να έχω άλλες δύο μεγάλες. Και σταμάτησα και πήρα μία ροζ για μένα, μία μπλε για το Βαγγέλη. Αυτά. Και πήρα όχι τις πολύ ακριβές, γιατί δεν ξέρω αν θα τις ξαναχρησιμοποιήσουμε. Μακάρι να τις χρησιμοποιήσουμε για τέτοια ταξίδια. Αλλά συνήθως παίρνουμε τις πιο μεσαίες, όχι τις τεράστιες. Αυτά για σήμερα. Σήμερα περιμένω μουσοφυρέους, τη θεία μου, τη γνωστή, την αγαπημένη. Πριν την υποδεχτώ όμως, πάμε να φτιάξουμε λίγο έτσι το καλάθι που θέλω να κάνω έτσι για την πρόταση. Έχω αυτό εδώ το καλάθι. Σκεφτόμουν για κάτι πιο μικρό, αλλά θέλω να χωρίσει και το κρασί, αλλά και αυτό μου φαίνεται πολύ μεγάλο, αλλά δεν τα υπολόγισα και σωστά. Θα βάλω λοιπόν μέσα έτσι λίγο χαρτί, για να δώσω βάθος λοιπόν, γιατί είναι πολύ βαθύ. Τι είπα, βάθος, για να δώσω ύψος εννοούσα, για να μην πάνε όλα τα προϊόντα στον πάτο. Και από πάνω, για να κρύψουμε το χάλι μας, θα βάλω αυτά εδώ που δεν ξέρω πώς λέγονται. Άχυρο τα λέω εγώ. Τέλος πάντων, πήγα και πήρα ένα κρασί και θα κολλήσω πάνω την ετικέτα που πήρα. Κοιτάξτε τώρα πώς μπορούν να πάνε όλα στραβά. Η ετικέτα του κρασιού που επέλεξα εξέχει. Επίσης δεν κόλλησα καλά. Δεν ξέρω γιατί δεν κολλήθηκε καλά. Κάτι έκανα και προσπάθησα να το ξεκολλήσω και πήγε να ξεκολληθεί και η ετικέτα από κάτω. Και κάπως έτσι θα χαλάσω όλο το πακετάκι με τα αυτοκόλλητα. Μετά από τρεις προσπάθειες, έχει συμβεί αυτό και το αφήνω εδώ, δεν υπάρχει. Κάνει καμπύλη εδώ πάνω, γι' αυτό δεν μου βγαίνει καλό. Αλλά you get the point. Σκεφτόμουν να πάρω και σαμπάνια, αλλά δεν πίνουμε σαμπάνια, δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω. Οπότε επέλεξα κρασί. Αυτό λοιπόν θα μπει εδώ στο κέντρο. Εδώ είναι το κεράκι που σας έδειξα. Προσπαθώ να μην σας δείξω τη φωτογραφία γιατί θα καταλάβετε για ποιους λέω. Εδώ είναι το κεράκι που έφτιαξα που σας είπα στο My Icona. Κρύβω τη φωτογραφία των παιδιών. Έχει φωτογραφία. Έχω βάλει τα ονόματά τους και την ημερομηνία της πρότασης και γράφει forever από πάνω. Δεν τη δείχνω. Θα καταλάβετε ποιοι είναι εν καιρό. Αλλά τώρα εντάξει. Λίγο να μην τα ματιάσουμε τα παιδιά. Αυτό. Βάζουμε λοιπόν και το κεράκι εδώ. Το κεράκι, by the way, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, οι κάλτσες είναι ό,τι καλύτερο. Πόσο cute. Και οι ετικέτες για τη βαλίτσα, Mr. and Mrs. Και αυτό πολύ ωραίο. Και πολύ ωραίο και για το συγκεκριμένο ζευγάρι, γιατί τους αρέσει να ταξιδεύουν πάρα πολύ. Οπότε νομίζω θα τους αρέσει το όλο concept. Θα γεμίσω και το χώρο με τις κονκάρδες. Νομίζω του λείπει ένα σοκολατάκι για το καλό. Θα πάω να πάρω και σοκολατάκια. Τα πιο νηφικά σοκολατάκια που ξέρω είναι τα, πώς τα λένε, τα Ραφαέλο. Μπορώ να τα αφήσω στο κουτάκι, μπορεί να τα περιλούσω και αυτά έτσι τριγύρω. Και θα βάλω και την καρτούλα. Δεν είναι πολύ όμορφη η κάρτα. Let the adventure begin. Είναι διπλής. Ταιριάζει και με το γάμο και την κοινή ζωή κλπ. Αλλά ταιριάζει και με τις ετοιμασίες του γάμου, γιατί τα παιδιά έχουν τώρα δρόμο. Θα την αφήσω εδώ, δεν τη γράφω. Θα βάλω το Βαγγέλη να τη γράψει, που κάνει ωραία γράμματα. Γιατί με τα δικά μου δεν θα καταλάβουν τίποτα. Αυτό περίσεψε. Bright to be εδώ. Πώς σας φαίνεται? Μου αρέσει πολύ εμένα. Νομίζω είναι έτσι ένα μικρό δωράκι που βάζει τον άλλον στο mood του γάμου. Είναι ωραίο και για νεόνυμφους, αλλά και για τα αγαπημένα σας ζευγάρια που προετοιμάζουν το γάμο τους. Έλα καλώ στην τη superstar. Ντυμένη, βαμμένη. Γεια σου Βαγγέλη μου, πώς είσαι? Καλώς την να. Απόσταση που λέμε, γιατί είμαστε. Να σου πω, γιατί κυκλοφορεί και τέτοιο. Τι κάνεις? Λοιπόν, τι. Ελπίζω να έρθεις ντυμένη, βαμμένη, μη λες ότι σάβα αυτή όταν σε βγάζω στα βίντεο. Μπράβο. Με κραγιόν. Ωραία. Έτοιμο πόλεμο, αφού ξέρεις τι θα συμβεί. Έτσι. Τι μου βγάζεις τώρα? Α! Φαγητό, έφερα σοκολατάκι. Φεραίρο Ροσέ, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τι άνε, Μαρία μου. Καλά εσύ. Όλα καλά, όλα καλά. Σας άρεσε το μαγειρευτικό φαγητό που σας είχα? Έτσι, λες και λίγο κραγιόν. Πάμε άλλη μία, βάλε κραγιόν. Ήρθε και η Δώρα. Γεια σου, Δώρα. Σας άρεσε το μαγειρευτικό φαγητό που σας έφτιαξα? Πάρα πολύ ωραία, Μαρία. Γεια στα χέρια σου. Έφτιαξε, παιδιά, εγώ σου κλάκια. Ναι.
Ναι, αλλά ποιο με το πιάσε το νόημα, να πει. Γιατί θα δει το vlog γιαγιά, να βλέπω ότι μαγειρεύω. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Σούπερ. Σου άρεσε το μαγειρευτό φαγητάκι. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ, παιδιά, και του χρόνου να είστε καλά, να μας ξανάρθεις, Βιβί. Θα παραγγείλω πίτσα την επόμενη φορά. Σωστά, για τα γενέθλιά σου έρχονται. Και θα φύγω για το χωριό, ένα τραπέζι. Εντάξει, έξω. Θα πάμε στην ταβέρνα. Να σου πω τώρα, αφού δεν σε τράταρα μαγειρευτό φαγητό, τι καλλιντικό θες να σε τρατάρω? Λοιπόν, θέλω όλη τη σειρά της Λορεάλ. Ποια? Ετοιμοπόλεμη ήσουν. Σαν να τρατάρεις, ναι. Κρέμες, ωραία. Τίποτα άλλο? Αυτά. Εντάξει. Α, εντάξει, κάτσε να σου φέρω. Τρατάρισέ με. Με τι τα ανταλλάζεις, είπες? Τι να αλλάξω? Τι θα σου δώσω, τι θα μου δώσει? Σου δώσω ουίσκι, θα μου δώσεις κρέμες. Ανταλλακτική οικονομία ζούμε. Λοιπόν, ποια σειρά? Ποια σειρά σου έφερα? Η σειρά της Λορεάλ. Ποια? Που είναι για πανάδες και για να εξηγήσουμε, αυτή ζήτησες. Ναι, αυτή, ναι, αυτή είναι σου ωραία, αυτή. Δίνω. Πάρα ό,τι άλλο θέλεις, το δίνω. Η Bright Trivia. Πάρα πολύ ωραία αυτή. Μένει ασυναμίδη, είναι για πανάδες, σε dark ναι, spots ναι, κλπ. Ναι. Έχει το peeling μέσα. Και το peeling. Μπράβο. Και το αντιλιακό. Ωραία, έχει και κρέμα, δεν θυμάμαι. Ενδυτική. Έχει μια κρέμα, Μαρία. Δεν την έχω. Ναι. Έχω όμως, άμα θες, να δώσω και άλλο αντιλιακό. Αντιλιακή θέλω. Ωραία. Αυτά είναι πολύ καλά της Λορεάλ. Ωραία. Η influencer που χρειαζόσασταν. Not sponsored, αλλά πες εσύ. Τη χορηγία πρέπει να την πάρεις, γιατί όντως από το καλοκαίρι μου αυτά με έχεις φάει. Να σου πω, και επειδή μια φορά σου είχα πάρει ένα... Πώς το λένε? Μια αντιδρωτική. Όταν δεν είχα φέρει, σου έφερα και ένα αποσμητικό. Δεν είναι χρησιμοποιημένο, το έφερα, άνοιξε το μετά από μήνες. Έχεις πάρει ένα αποσμητικό τέτοιο, Μαρία, που είσαι φοιτήτρια στα Γιάννενα. Και μετά το είχα μέσα στη οποία το βρήκε. Και σου λέω, Μαρία, το πήρε στο γαλάνι μου, εντάξει. Τι θυμάται, είναι. Δεν ξέρω αν το σούβρο, αλλά. Τι θυμάται, ρε φίλε, που του πήρε ένα αποσμητικό. Τι να σου κάνω, εντάξει, πάρτε τώρα, στο χρωστούσα. Μετά από 15 χρόνια στο χρωστούσα. Και εγώ τα χρέη μου τα πληρώνω. Δεν είναι και 15. Τι άλλο θε, δεν θε άρωμα, δεν θε κάτι body lotion. Δεν θε body lotion, δεν θε κάτι. Body lotion, όχι, αλλά ένα αρωματάκι το ήθελα. Α, είπα κι εγώ. Τώρα επειδή έκλεισα την κάμερα και μετά μου τα έπεσε εκ των υστέρων. Τι άλλο θέλεις? Λοιπόν, Μαρία, θέλω και τον ορό της Bioten. Που ναι. Η Bioten είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίος ορός. Ναι. Που τον έχω δοκιμάσει από το Χόντο, βέβαια. Αλλά τώρα, αφού τον έχεις, θα τον πάρω και θα τον πω και στα άλλα τα κορίτσια. Ποιος ορός? Έχω κάτι από Bioten. Ορός Bioten για κοιλίδες και... Α, αντιστοιχό. Ναι. Εντάξει, περίμενε να δω. Είσαι πολύ τυχερή, για γιατί ναι. Έχω... Ναι, μακριά, περίμενα να πάω και εγώ πίσω. Είναι ο Βαγγέλη. Είσαι εσύ από πίσω μου και δεν μπορώ να κάνω πιο πέρα να με φαίνεται από κοντά. Λοιπόν, περίμενε. Από πού είσαι? Περίμενε. Από εδώ. Είσαι πολύ τυχερή, γιατί έχω πάλι όλη τη σειρά από αυτά που ζήτησε. Έλα τώρα. Έλα το γλύψιμο on camera. Περίμενε. Να σου πω τι είναι. Μου είπες, ναι, Glow Expert, λέει anti-dark circles. Ναι, για κοιλίδες και αντιρρητηριοί. Κρέμα για κοιλίδες, ορός. Ορός. Ορός για κοιλίδες, εξίσου καλή σειρά που την είχα πάρει εγώ πέρσι από το Χόντο. Ναι. Από το Χόντο και αλλού τα πουλάνε. Και αλλού τα πουλάνε, αλλά εγώ επειδή εντάξει. Εντάξει, είσαι. Πώς το λένε. Ξέρω τι διακοπέλες έχει μέσα, πάω πιο πολύ εκεί. Έχει ημέρας, νύχτας, ορό και κρέμα ματιών. Και κρέμα ματιών. Θα τη βάλεις την κρέμα ματιών? Μπορεί, μην βάλω. Θα τη βάλεις? Άρχισα, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, βάλτε. Ανάμεσα σε Bioten και L'Oreal. Εξίσου καλές και οι δύο είναι, αλλά και αυτή έχει. Εντάξει, καλός είναι και αυτός ο ορός. Είναι εξίσου καλός. Ναι, να τις δοκιμάσεις όμως όλες τις σειρές μαζί. Μην βάζεις μόνο τον ορό από τη μία. Μα τις σειρές τις δοκίμασα. Κρέμα και εγώ είχα δοκιμάσει τον ορό και την κρέμα. Ωραία. Και κοντεραχτυπιούνται. Και κοντεραχτυπιούνται. Και στο, και στο μαγαζί τη έχουμε είναι... δει. Μ' αρέσει που δεν λες ποια είναι η καλύτερη. Και σε... οι δύο κάνουν καλό. Σε έχω φέρει στο κανάλι για να είσαι, πώς το λένε, αυθόρμητη και να λες τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί με εμάς τους influencers όλοι λένε ότι δεν λέμε την αλήθεια. Εγώ λέω την αλήθεια, παιδιά. Πες ποια είναι η καλύτερη δύο, σειρά. Αλλά και η L'Oreal, εντάξει, έχει ένα σαν L'Oreal. Μάλιστα. Αλλά και αυτή η L'Oreal είναι
Εσύ σαν κοινό, Δώρα, ποια ψήθηκες να πάρεις? Εγώ είμαι τη Λορεάλ. Έρχεται πιο καλύτερη. Και πιο ακριβότερη. Α, αυτό δεν το πες. Ποια είναι, επειδή εγώ δεν τις έχω δει τις τιμές. Τώρα περίπου στα ίδια είναι. Που νομίζω ότι η Biotene είναι πιο οικονομική, πιο προσιτή. Είναι πιο οικονομική η Biotene, αλλά ναι. Που βάζουν μείον 30, μείον αυτά οι εταιρείες τώρα, περίπου... Πάει και η L'Oréal το ίδιο. Είναι η L'Oréal τώρα περίπου 3-4 ευρώ διαφορά, 3 δεν είναι, δεν είναι μεγάλη διαφορά τώρα. Εντάξει, ευχαριστούμε για το review. Πάντως, κορίτσια και γυναίκες μεγάλες, ναι. Είναι πάρα πολύ καλό, κάνει πολύ καλό στο δέρμα, το διαμορφώνει. Και εντάξει, δεν φεύγουν τελείως. Εμένα, επειδή έκανα πάρα πολλά μπάνια και επειδή τώρα, εντάξει, με τα χρόνια... Ναι, πες όμως πολύ, ότι... Πολύ μελανίνη. Είσαι σκουρόχρωμη, αλλά πες ότι και ξεκίνησες να βάζεις πολύ αργά αντιλιακό. Ναι, όχι, έβαζα αντιλιακά. Ψέμα. Και εγώ σαν το καλοκαίρι με λάδι με άμπρε σολέρ. Το άμπρε σολέρ πρέπει να έχει βαρέλια στο σπίτι. Α, δεν έκανε ανανέωση. Ναι. Δεν ξανάβαζα. Εντάξει. Και έκανα πολλά μπάνια. Μιλάμε τώρα για 50, για 50. 80 μπάνια. Τι ζωάρα σου να κάναμε. Τι ζωάρα σου. Κι ας είχαμε και κοιλίδες. Κι ας είχαμε. Επειδή όμως είχα πολύ μελανίνη, ποτέ δεν γεγόταν το πρόσωπό μου, ναι. Ποτέ δεν γεγόμουν και έβαζα πάντα το άμπρε σολέρ πάντα με εμπεδία προστασία. Η γιαγιά, άμα δει αυτό το βίντεο, θα αρχίσει να φωνάζει γιατί η γιαγιά μας θέλει άσπρες, κατασπρες, σαν το χιόνι και να μην μας βλέπει καθόλου ήλιος. Αυτά. Ευχαριστούμε πάντως. Θα τις δοκιμάσει τις σειρές και θα επανέλθουμε με feedback. Θα τις δοκιμάσουν όλες οι γυναίκες αυτές. Τι κήρυγμα είναι αυτό, μπράβο, θα σε ξαναφέρω. Όλες οι γυναίκες θα δοκιμάσουν. Κάτσε ρε κοπελιά, έχουμε και άλλες ανάγκες. Έχουμε αντιγύρανση, όχι μόνο dark spots. Εγώ ας πούμε θέλω ενυδάτωση. Αντιγύρανση, εντάξει, ο καθένας έχει δει. Βλέπω πολλές γυναίκες τώρα με τον ήλιο, τον ήλιο τώρα τα τελευταία χρόνια που έχουν όλες πανέλες. Μπράβο, πάνες. Είναι πολύ και για τις Ελληνίδες. Και παίρνουν το make-up και προσπαθούν να τα κρύψουν. Εγώ καμιά φορά δεν τα αφήνω και φέρνουν. Μπράβο. Γιατί πάνω απ' όλα αγαπάμε τον εαυτό μας όπως είναι. Αλλά όμως. Αλλά όμως. Αλλά κοίταξε. Είχα πολύ μελανίνη, ποτέ δεν γεγόμουν, αλλά και το δέρμα δεν έσπαγε εύκολα. Μπράβο. Και στα δικά μας λοιπόν, η νέα γενιά. Νέα γενιά και η Δώρα τώρα. Η Δώρα, εγώ δεν είμαι νέα γενιά. Και εσύ και η Δώρα. Είμαι εγώ νέα γενιά. Εγώ θα εξήντα. Όχι, δεν είναι παραγιά. Η Δώρα δεν έχει κοιλίδες. Είναι ένα baby bottles. Για αρχιά, άσε τις κρέμες. Πάμε στα πιο τέτοια στη Βάρα. Καλά. Κάνε μας review, Βιβί. Κάνε μας review, βάλτε και τις δύο, ένα μήνα τώρα και μέχρι τα Χριστούγεννα θα, τις βάλω. Θα μας δώσεις feedback λοιπόν, που θα ξανάρθω. Ναι, θα τα πάρεις όλα αυτά μαζί. Εγώ τον ωρώ σε 20, σε ένα μήνα τον καταναλώνω. Και νομίζω εγώ τι χρησιμοποιώ πολλές κρέμες, αλλά όχι. Γίνεται αυτό, μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, μέχρι τα Χριστούγεννα θα μου δώσεις τη γνώμη σου. Βέβαια. Θα σας πω ότι ήδη όλο το καλοκαίρι έβαζα και μετά από πάνω από αυτά την Αντιλιακή και έχω δει πάρα πολύ καλό. Ωραία. Τι θέλεις κι εσύ τώρα? Εγώ θέλω τη σειρά L'Oréal και αυτή τη Lassi... Lash Lift. Πώς λέγεται, μωρέ? Να σου πω, πες ποιο είναι το αγαπημένο σου προϊόν, γιατί το είπα στα stories και θα νομίζει κανένας ότι το λέω επίτηδε. Λοιπόν, είναι, εγώ θα σου πω, της Revitalift, η Movi σειρά, μπράβο. Και ποιο έχεις... Κάτω από τα μάτια. Ωραία. Και τι θες τώρα? Και την ενυδατική αυτή και τον ωρό. Μάλιστα. Έλα και εσύ, αδερφούλα μου. Δεν μην κάνεις. Φθηνά τη γλίτωσα σήμερα, μια χαρά. Τώρα σιγά. Ξέρεις τι λένε. Μετά θέλω μια αντιγυραντική καλή. Αυτή είναι αντιγυραντική. Ναι, αλλά καλή, πιο ακριβή εννοώ. Περίμενε. Μετρά. Δηλαδή, δεν έχει σημασία. Λένε, ας πούμε, για παράδειγμα αυτό εδώ, ότι μοιάζει πολύ με τις Lancôme το Zenifique τον ωρό. Ναι. Ναι. Τότε το βάζω βράδυ ή πρωί. Δεν έχει σχέση η τιμή. Το θέμα είναι να... είναι πολύ υποκειμενικό το θέμα, θέλω να σου πω. Και αν σου κάτσει, σου έκατσε. Σου έχω δώσει πανάκριβες σειρές που μου λες είναι χάλια. Και τώρα να, ας πούμε, η Παρασκευή την έχει καταβρει με την Biotene. Η Βιβί. Ναι. Η Βιβί, όχι παρά, συγγνώμη που είπα το βαφτιστικό σου. Αλλά και εσύ. Και εσύ με το βαφτιστικό μου με λες. Δεν με λες Μαρίλια, με λες Μαρία. Παρασκευή. Να, μάθες και εσύ το Vivian. Λα, λα, λα,
Πρέρι. Λαπρέρι δεν έχω ρε δώρα. Και να είχα όμως θα την κρατάω για μένα. Πόσο κάνει μια λαπρέρι? 300, 400. Εκεί. Λορεάλ, ρε Βιταλίφτ είναι τέλεια αλήθεια σου λέω. Λοιπόν η δώρα έχει ακμήνει λύκων για κάποιο λόγο. Ήταν το μόνο άτομο που δεν πέρασε ποτέ ακμή στη ζωή του. Και την περνάει τώρα. Δεν χαίρομαι ως αδερφή σου, αλλά βαθιά μέσα μου έφηβη Μαρίλια που με κορόιδευες για τα σπυράκια μου. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Το απολαμβάνω. Αυτό ήθελα να πω και το αφήνω εδώ. Νομίζω ότι παίζει ρόλο η διατροφή μου. Γιατί από τότε που έχω σταματήσει λίγο το γυμναστήριο και αυτά, έχω αρχίσει να τρώω πολλά γλυκά. Και νομίζω ότι παίζει αυτό ρόλο. Σίγουρα παίζει ρόλο. Επίσης παίζει ρόλο το καλοκαίρι που κάθεσαι στον ήλιο και ξέρεις ότι έχει φωτοευαισθησία. Βγάζεις πολλά σπυράκια το καλοκαίρι. Δεν έχει σημασία. Δεν χρειάζεται καθόλου να κάθεσαι. Να είσαι με μια ομπρέλα σαν τους Ιάπωνες. Ναι. Ωραία. Να τη χαρείς με ακμή. Ευχαριστούμε. Τι άλλο θα ακούσουμε. Μου ζητάει make-up για τη γιαγιά μου. Την οποία την είδατε στο vlog, έτσι. Η γυναίκα, οκ, έχει ζωή. Αλλά έχει όρεξη και να βαφτεί. Δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά. Θα φύγουμε από εδώ με τσάντες καλύτερα. Με τσάντες να φύγετε βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι, θέλει και η γιαγιά. Bright Reveal. Θέλει ρε Vitalift, τι θέλει. Ένα make-up το θέλει. Ένα make-up, για κάποιο λόγο. Θέλει ένα make-up. Μπράβο, μπράβο. Έφυγε η θεία μου. Ξεχάσαμε να χαιρετήσει το vlog. Και με πήρε. Φεύγοντας και μου λέει δεν χαιρέτησα. Της λέω δεν πειράζει, μπορεί να την παρεξηγούν τα κορίτσια. Περνάμε πολύ ωραία κάθε φορά που έρχεται. Πραγματικά είναι η χαρά της ζωής. Πεθαίνουμε. Αλλά νομίζω πάλι αυτό το vlog πήγε και αρκετά μεγάλο, οπότε θα σας κλείσω εδώ. Φιλάκια πολλά σε όλους, τα λέμε σε επόμενο βίντεο.